Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους, είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας, αρχής γενομένης στις 14 Δεκεμβρίου, με το άνοιγμα μάλιστα των δύο δίων. Έγινε μια συνάντηση για μια ακόμη φορά, όπως συνηθίζουμε το τελευταίο διάστημα, των κτηνοτροφικών και των αγροτικών συλλόγων όλης της περιφέρειας. Από τους 14 συλλόγους συνολικά βρεθήκαν οι 10. Αυτό που είπαμε, κυρίως που κουβεντιάζαμε, ήταν ο απολογισμός του συλλαλητηρίου που έγινε στην Αθήνα πριν λίγες ημέρες. Είπαμε όλοι πως ήταν ένα συλλαλητήριο πολύ καλό, είχε μεγάλη μαζικότητα και σίγουρα έδωσε ένα καλό και ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση. Από εκεί πέρα, επειδή ξέρουμε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να ψηφίζονται, αυτό που είπαμε λοιπόν είναι ότι πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μαζί, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Τουλάχιστον όσον αφορά εδώ στην περιφέρεια, εμείς θα κάνουμε κινητοποιήσεις και θα ξεκινήσουμε από τις 14 του Δεκέμβρη. Για μία φορά όμως, αυτή τη φορά θα πρωτοτυπήσουμε. Και αντί να κλείσουμε δρόμους όπως έχουμε συνηθίσει οι αγρότες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε δρόμους. Και εννοώ ότι θα προσπαθήσουμε να επιτρέψουμε ελεύθερη διέλευση από τα διόδια στον Ίασμο και από τα διόδια που είναι έξω από την Καβάλα στη Μουσθένη. Αυτό για να γίνει, θα κάνουμε για μία ακόμη φορά συνελεύσεις όλοι στους συλλόγους μας για να κανονίσουμε να υπάρχει και μεγάλη μαζικότητα. Μετά από αυτό. Μετά από αυτή την κινητοποίηση θα υπάρξουν και νέες κινητοποιήσεις από το Γενάρη. Βέβαια σε κάθε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αλλάξει στάση. Το Γενάρη λοιπόν θα έχουμε νέες κινητοποιήσεις, με αυτή τη φορά όμως θα είναι διαφορετικές από αυτήν τις 14 του μηνός και έχουμε κατά νου να κλείσουμε το τελωνείο στους κήπους αλλά και στον Ευρωκόπη. Όλα αυτά βέβαια θέλουν χρόνο και μαζικότητα. Λειτουργείτε σαν περιφέρεια ενωμένη όλοι μαζί, κτηνοτρόφοι και αγρότες, για να κάνετε τις δράσεις αυτές? Ναι, λειτουργούμε σαν περιφέρεια όλοι οι σύλλογοι μαζί. Μιλάμε βέβαια και με άλλους συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτή τη φορά εμείς δεν θα περιμένουμε να ξεκινήσουν κάποιοι άλλοι να κάνουν οτιδήποτε. Εμείς θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πει ότι 14 του μήνα θα κάνουμε αυτό και ξέρουμε ότι το Γενάρη, όχι με όχι ακριβή ημερομηνία, ότι θα έχουμε πάλι κινητοποιήσεις. Αν τώρα οι κινητοποιήσεις του Γενάρη κυρίως συμπέσουν με κινητοποιήσεις σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι πολύ καλό. Και φυσικά θα έχουμε και μια επικοινωνία να γίνει όλο αυτό συντονισμένα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν υπάρχει διαφοροποίηση από άλλους συλλόγους στην Ελλάδα, εμείς σαν περιφέρεια θα κάνουμε αυτό που σας είπα. Θα έχουμε κινητοποίηση στις 14 Δεκέμβρη και αρχές Γενάρη. Ξέρετε πολύ καλά πως τα μέτρα που πάνε πέρα η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μιλάμε για αφωνισμό κυριολεκτικά του πρωτογενή τομέα. Και θα δούμε τώρα σε λίγες μέρες, θα έχουμε προβλήματα δυστυχώς και με τη νέα ενιαία ενίσχυση. Περιμένουμε εδώ και μέρες αυτό που μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα γίνουν πληρωμές, αλλά για την ώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δύσκολα θα γίνουν πληρωμές μέχρι και την Παρασκευή που μας έχουν υποσχεθεί. Αλλά ακόμα και αν γίνουν πληρωμές την Παρασκευή, θα δείτε πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλούς αγρότες ή κτηνοτρόφους απλήρωτους. Έχουμε επίσης ένα θέμα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα έχουν μείωση στις ενισχύσεις τους λόγω περιοφυροποίησης των επιδοτήσεων σε όλη την Ελλάδα, ενώ θα δούμε σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αυξήσεις. Στη δική μας περιφέρεια θα υπάρχουν μειώσεις στους κτηνοτρόφους. Και σε όλη αυτή τη λέλαπα, το μόνο θετικό είναι το ότι υπογράφτηκε η οικία που είχαμε πει για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι με την οζόδη δερματίτιδα. Αλλά ακόμα και εκεί υπάρχει ένα μελανό σημείο που έχει να κάνει με το ποσό της αποζημίωσης, το οποίο σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχουμε δεν θα ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι πως η κυβέρνηση ξεπεράσει το σκόπελο της ψήφισης του προϋπολογισμού, ωστόσο τα μέτρα που έρχονται για τους αγρότες θα δοκιμάσουν ιδιαίτερα τους βουλευτές της περιφέρειας.